Πριν παραδώσω τη σκυτάλη, θα ήθελα στον επόμενο μιλητή, θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό καθηγητή. Τον γνωρίζετε όλοι, έχετε διαβάσει βιβλία του όλοι, έχετε παρακολουθήσει ίσως οι περισσότεροι από εσάς τις παραδόσεις του. Είναι ο κύριος Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος, για τον οποίο σκεφτήκαμε, να τιμήσουμε με ένα βραβείο για να δείξουμε ότι εκτιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν προσφέρει και στην παιδεία και στην τεχνολογία. Γι' αυτό θα παρακαλούσα τον κύριο Γιάννη Τόμκο, τον καθηγητή κύριο Γιάννη Τόμκο, που είναι ένας από τα παιδιά του κύριου Πρωτονοτάριου, να προσέλθει, να πάρει το βραβείο και να έρθει και ο κύριος Πρωτονοτάριος για να του παραδώσει το βραβείο. Κύριε Πρωτονοτάριο. Απλά να πω και εγώ ότι οι περισσότεροι εδώ, στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, έχουμε υπάρξει μαθητές και έχουμε μάθει πράγματα από τον κύριο καθηγητή. Είναι ιδιαίτερη τιμή. Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να του δώσει σήμερα αυτό το βραβείο. Είναι το Lifetime Achievement Award για τη συνεισφορά του στην τεχνολογία και στην παιδεία. Κύριε Πρωτονοτάριε. Θα ήθελα να σας παραδώσω το βραβείο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν θέλετε να πείτε δύο λόγια. Ναι. Καλημέρα σας, αγαπητοί διοργανωτές και αγαπητοί μου παλαιοί σπουδαστές και σπουδάστριες και όλοι, σας θεωρώ όλους και από τα άλλα ιδρύματα που ιδρύσαμε τόσες πολλές σχολές πληροφορικής και ηλεκτρολόγων, μηχανικών και όλα τα πανεπιστήμια τώρα έχουν και περισσότερα από ένα department. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Επιτροπή για την τιμή αυτή που μου κάνει και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνο ήθελα να σας πω με την ευκαιρία δύο λόγια, δύο πράγματα πάνω στις δουλειές και το όραμα και πάνω στην παιδεία και την τεχνολογία. Λοιπόν, δουλειά. Ας προσπαθήσουμε και προσπαθείτε όλοι, είστε πάρα πολύ εργατικοί και πάρα πολύ να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από τη φτώχεια και την απονιά σε ένα τέτοιο μέρος όπως αυτό που έχει δυσκολίες. Οπότε ας δουλέψουμε πιο σκληρά, πιο πολύ, πιο βαθιά να φύγουμε ακριβώς και να προχωρήσουμε. Αλλά να έχουμε και ένα όραμα, όπως είχαν όλα τα χρόνια οι Έλληνες από τα αρχαία μέχρι όλους τους αιώνες. Και ύστερα στην παιδεία, εγώ είμαι τυχερός, πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος που είχα τέτοιους μαθητές παντού που έχουν επανδρώσει και την κυβέρνηση και τη βιομηχανία και τους οργανισμούς όλους και παγκοσμίως τα πανεπιστήμια παντού, είναι παντού οι απόφοιτοι μας. Όχι μόνο οι δικοί μου, αλλά όλων των ελληνικών πανεπιστημίων. Διότι έχουμε καταπληκτικό υλικό, έχουμε το κίνητρο ότι η παιδεία αποτέλεσε στην Ελλάδα τον τρόπο να ανεληχθεί κανείς κοινωνικά. Αυτός είναι ο τρόπος πάντα και βλέπετε από αγροτικές οικογένειες από παντού να αναδεικνύονται πάρα πολύ σπουδαία στελέχη. Είμαι τυχερός για αυτούς και ότι συνέπεσα από τότε που πήγα το 1963 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το Μετσόβιο, έγραφε τη διατριβή του Kleinrock, είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα, για τα δίκτυα υπολογιστών, για το δεν λεγόταν ίντερνετ τότε, αλλά επομένως η μεταπτυχιακή μου πορεία είναι συνομήλικη με το ίντερνετ και φτάσαμε σιγά σιγά. Από το connectivity όλο δηλαδή, το έχω ζήσει και ήταν μοναδική ευτυχία σε μια τέτοια ζωή να δεις όλη αυτή την πορεία του connectivity μέχρι σήμερα που φτάνουμε να αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται trust παντού, όπως είναι στις κοινωνίες, χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη και συνένεση για να προχωρήσουμε και να που έρχεται το blockchain τώρα που ίσως
να εγγυηθεί κατά διανεμημένο τρόπο την trust και το να είναι κανείς σίγουρος να χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά και να μην φοβάται ακριβώς το τρομερό φακέλωμα που υπάρχει, που είναι συνυφασμένο με αυτά, αλλά ίσως να βαίνουμε, χρειάζομαστε πίστη. Πίστη και, πώς το λένε, trust and faith για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, η παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντική και έχουμε μεγάλη παράδοση και ονειρεύονται οι γονείς τα παιδιά να σπουδάσουν και να προχωρήσουν στη ζωή. Λοιπόν, αλλά θέλω να επίσης να πω, να σας καμαρώσω και να πω πόσο τα έχετε καταφέρει, να είστε πια οι πιο σπουδαίοι εξαγωγείς, και τα κορίτσια και τα αγόρια, με τις μικρές εταιρείες και με τις μεγάλες, σαν στελέχη που είσαστε της διοίκησης των μεγάλων εταιριών και του δημοσίου επίσης. Λοιπόν, θέλω ακριβώς να σας καμαρώσω και να, όσο πλησιάζω να φύγω από τον κόσμο, να ξέρω ότι υπάρχουν τόσο σπουδαίοι νέοι και νέες που με δουλειά θα ανεβάσουν την πατρίδα στις παλιές δόξες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρωτονοτάριο.